Καλησπέρα σας. Συνάδελφοι, συναδέλφοι του Βαρβαρέσου. Το σωματείο Σπάρτακος Φιερατέξ βρίσκεται σήμερα εδώ για συμπαράσταση και αλληλεγγύη στον αγώνα σας. Και οι δικές μας θέσεις εργασίας στη Φιερατέξ φαίνεται να έχουν χαθεί. Είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων του Βαρβαρέσου μέχρι την πλήρη δικαίωσή τους. Από κοινού ο αγώνας μας. Διεκδικούμε όλοι μαζί τα νόμιμα δικαιώματά μας. Ένας για όλους και όλοι για έναν. Εκ μέρους του νεοεκλεγέντος Δημοτικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαθείας, χαιρετίζω τη σημερινή συναυλία συγκέντρωση, στήριξης και αλληλεγγύης των απολυμένων κλωστοϊφαντεργών του εργοστασίου Βαρβαρέσος. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, με απόφαση του, εκφράζει την αλληλεγγύη του, συμπαραστέκεται στα δίκαια αιτήματα των απολυμένων εργατών του Βαρβαρέσου και στηρίζει το δίκαιο αγώνα τους. Για το σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και ήδη καταβάλαμε εσωταμεία ως ελάχιστο δείγμα έμπρακτης αλληλεγγύης το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ. Θέλω να ευχηθώ καλή δύναμη, καλό αγώνα, το δίκαιο είναι με το μέρος μας, είναι με το μέρος των εργατών, με αυτό που παράγουν τον πλούτο, γιατί όπως συχνά λέμε, χωρίς εσάς, γρανάζει δεν γυρνά. Καλή δύναμη. Η ΕΛΜΕΗ Μαθείας χαιρετίζει τον αγώνα των εργαζομένων στη Βαρβαρέσος. Στεκόμασταν και στεκόμαστε και θα στεκόμαστε πάντα δίπλα σας στο δίκαιο αγώνα που κάνετε και στηρίζουμε όλες τις διεκδικήσεις σας. Στο κάτω-κάτω, όπως λέει και εδώ, βλέπω πίσω το πανό, όπλο μας η ταξική αλληλεγγύη. Ο λαός μόνο θα σώσει το λαό. Ξέρουμε πολύ καλά η εκπαιδευτική τι θα πει να βρίσκεσαι σε ομοιρία, αναπληρωτές και νεοδιόριστοι. Φτάνει πια με τους μεγάλους, οι οποίοι μας χρησιμοποιούν, εξυπηρετούν ό,τι έχουν ανάγκη και μετά μας πετάνε σαν στημένες λεμονόκουπες. Αρκετά με τα λόγια, ας χαρούμε τα τραγούδια και ας αγωνιστούμε σήμερα όπως ξέρουμε μόνο εμείς, με ψηλά το κεφάλι και τραγουδώντας. Καλησπέρα και από μένα και από όλους τους μαθητές και τους φοιτητές. Από μικρή άκουγα τη φράση «Ο χορτάτος στο μυστικό δεν τον καταλαβαίνει». Εκείνη την εποχή, λίγο μετά τον πόλεμο, υπήρχε πραγματική φτώχεια. Ο περισσότερος λαός δεν είχε πραγματικά να φάει και οι λίγοι πλούσιοι που τότε έκαναν κουμάντο σχεδόν αδιαφορούσαν για την τύχη αυτών των ανθρώπων. Από τότε μέχρι τώρα, πολύ νερό κύλησε στο αυλάκι. Το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων άλλαξε προς το καλύτερο. Πλέον, οι άνθρωποι που πεινάνε, τουλάχιστον στη χώρα μας, είναι λίγοι, χωρίς αυτό να ισχύει παγκοσμίως. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί που πεινάνε για άλλα πράγματα, και ειδικά εμείς, οι μαθητές και οι φοιτητές. Πεινάμε για δωρεάν δημόσια παιδεία. Πεινάμε για δημόσιο σύστημα υγείας. Πεινάμε για αξιοκρατία στην αγορά εργασίας. Πεινάμε για ένα κράτος δικαίου σε όλους τους τομείς διακυβέρνησης. Τέλος, πεινάμε για ένα μέλλον στον τόπο μας και φτιαγμένο από εμάς για μας. Κλείνοντας και το τελευταίο εργοστάσιο, νομίζω ότι κλείνει και ο βιομηχανικός κύκλος της πόλης μας. Νομίζω ότι όλοι μαζί πρέπει να αντισταθούμε με όποιον τρόπο μπορούμε και από όποια θέση κατέχουμε, ώστε να σταματήσει αυτός ο οικονομικός μαρασμός της πόλης και παρόλο που η ανεργία είναι η χειρότερη μορφή κοινωνικής αδικίας, για ένα πράγμα είμαι σίγουρη. Αν είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, ένα πράγμα δεν θα μπορέσουν ποτέ να μας πάρουν. Την αξιοπρέπειά μας. Και στεναχωριέμαι που λείπουν αυτοί που διοικούν αυτόν τον τόπο. Έπρεπε να είναι εδώ. Να ακούσουν τους απολυμένους. Να ακούσουν τη φωνή των απολυμένων. Να ακούσουν τη φωνή των εργατών. Πού είναι, για αυτούς δεν πρέπει να εργαζόμαστε εδώ πέρα. Πού είναι η ψυχή μας. Η ψυχή μας έχει γίνει ένα κουφάρι. Είμαι εδώ 14 χρόνια. 14 χρόνια έχουμε γεμίσει κουφάρια. Και ένα τελευταίο είναι το Βαρβαρέσου. Είναι κουφάρια στην ψυχή της ναός σας. Είναι παρθενώνες στην κοιλιά του καπιταλισμού. Είναι αυτά που δεν θα μας αφήσουν να σηκώσουμε κεφάλι, αλλά εμείς θα επιμείνουμε, θα τραγουδάμε, θα φωνάζουμε, θα αγωνιζόμαστε, γιατί αυτό είναι το μέλλον μας. Αυτό είναι το μέλλον το δικό μας, αυτό είναι το μέλλον των παιδιών μας. Χαίρομαι λοιπόν που είμαι εδώ και θα συμμετέχουμε πάντα σε αγώνες αλληλεγγύης.